Μάλλον δεν ακούει τι λένε οι άλλοι ομιλητές. Λοιπόν, έχει τελειώσει η κλίση ο κατάλογος. Ο κύριος Γεωργιάδης Λάζαρος. Κύριε Πυρό, έχω το λόγο που πριν. Μιλήσατε τέσσερις περιβαλλοντολόγοι, μιλήσατε τέσσερις οικολόγοι. Από το σύλλογο δεν μπορεί να μιλήσουν όλοι. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Καλησπέρα σε όλους τους παρευρισκόμενους και με χαρά υποδεχόμαστε όλοι τον κύριο Υπουργό στην περιοχή μας. Ονομάζομαι Μούλας Νικόλος και εκπροσωπώ το Σύλλογο Προστασίας Μεγορίτιδας από τη θέση του Προέδρου. Κυρίες και κύριοι, εδώ και κάποιους μήνες διαπράττεται ένα κακούργημα, ένα περιβαλλοντικό έγκλημα. Ένα περιβαλλοντικό έγκλημα. Γιατί δεν μου το ξέρω να κάνω κάτι, ξεκινά στα έγκλια, σταμάτα. Δύο λεπτά για να πω τα πράγματα σε μια σειρά. Δεν χρειάζεται κανείς, σε ό,τι μας αφορά εμάς, να έχει ιδιότητα. Είμαστε υπέρ της δημόσιας διαβούλευσης, της κοινωνίας των πολιτών και της άμεσης δημοκρατίας. Θα μιλάει ο κάθε που θέλει να πάρει το λόγο και είναι πολίτης. Κυρίες και κύριοι, εδώ και κάποιους μήνες διαπράττεται ένα κακούργημα, ένα περιβαλλοντικό έγκλημα με την αφέμαξη πολύτιμων ποσοτήτων νερού από τη λίμνη Βεγορίτιδα. Μια πρωτοφανής προσπάθεια με ευθύνη των δύο αντιπεριφερειών, της Φλόρινας και της Πέλλας και του Δήμου Αμιντέου, όταν μόλις η Βεγορίτιδα τα τελευταία χρόνια άρχισε να ανακάμπτει. Η λίμνη αποτέλεσε ενεργειακή καρδιά της Ελλάδας από το 1955 μέχρι το 1987 και μοχλό ανάπτυξης της βιομηχανίας αλλά και της αγροτιάς όλα αυτά τα χρόνια. Αντλούνταν επί 35 έτη συστηματικά με αποτέλεσμα να χάσει τα 2 τρίτα του όγκου της και να συρρυκνωθεί σημαντικά με τα συνεπαγόμενα αποτελέσματα. Το 5.15.5 ήταν απλά ένα σημείο αναφοράς και τίποτα παραπάνω. Οι θεσμικοί φορείς και οι αιρετοί αδιαφορούσαν για πάρα πολλά χρόνια παντελώς, τόσο για το ποσοτικό όσο και για το ποιοτικό κομμάτι της λίμνης. Η λίμνη έχει συρρυκνωθεί. Το μόνο που έκαναν και τους ενδιέφερε ήταν να κάνουν μελέτες, πολυδάπανες μελέτες για το ελληνικό κράτος, οι οποίες έμειναν στα χαρτιά, κρυμμένες σε κάποια συρτάρια. Και τώρα που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και η στάθμη της λίμνης έχει ανέβει, οι θεσμικοί φορείς όχι μόνο δεν στάθηκαν δίπλα στη λίμνη, απέναντια συνέχισαν να διαφορούν, αλλά βλέπουμε και το εγκληματικό, κύριε Υπουργέ. Οι ίδιοι να θέλουν να καταστρέψουν μια από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες λίμνες της Ελλάδας για μικροπολιτικά συμφέροντα. Να υπενθυμίσω πως στο τέλος της δεκαετίας του 80 όλη η κοινωνία έκανε παρέμβαση κλείνοντας το θυρόφραγμα της Άρνησας με πέτρες ώστε να διασώσει τη λίμνη από την καταστροφή. Αυτοί είναι τώρα που φωνάζουν και διαφωνούν με αυτό που έκαναν τη δεκαετία του 80. Όσον αφορά το ποιοτικό κομμάτι, η λίμνη μολύνονταν όλα αυτά τα χρόνια από βιομηχανίες, αστικά λίμματα, ΔΕΗ με το κλοφέν και την ευρωπαϊκή καταδίκη και συνεχίζει να μολύνεται τόσο με φυτοφάρμακα όσο και από τη μη λειτουργία βιολογικών σταθμών του Δήμου Αμιντέου αλλά και την έλλειψη βιολογικών σταθμών στις περιοχές πέραξ της λίμνης. Κυρίες και κύριοι, σχετικά με την κατάσταση που έχει προκύψει, η στάση μας ήταν από την αρχή ξεκάθαρη. Αποφάσισαν μέσω των συσκέψεων που έκαναν οι αντιπεριφέρειες μαζί με το Δήμο Αμιντέου, που στο τέλος οι συσκέψεις αυτές ήταν δεκάδες, να ανοίξουν το θυρόφραγμα δοκιμαστικά και προσωρινά δήθεν. Η προσωρινή δοκιμαστική αυτή λειτουργία διήρκησε όμως 4 μήνες με αποτέλεσμα να χαθούν ασύλληπτες τεράστιες ποσότητες γλυκού νερού στη θάλασσα. Έτσι δημιουργήθηκε μια ομάδα συνεργασίας φορέων, συλλόγων της περιοχής Αμιντέου, Άρνησας, Έδεσας, της ΤΑΦΚΑ, Παγιού Παντελεήμονα, βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Πέλλας, Φλόρινας, αλλά και άλλων βουλευτών και των Δήμων Έδεσας και Σκίδρας, με σκοπό τη σωτηρία της Βεγορίτιδας,
αλλά και των πολύπαθων περιοχών από πλημμύρες, την πόλη της Έδεσας, των χωριών της Κίδρας αλλά και τον κάμπο τους. Έτσι όλη η ομάδα ξεκινήσαμε ένα μαραθώνιο αγώνα ώστε να προστατεύσουμε τον υδάτινο πλούτο μας, ώσπου μπήκαν στη μέση αποκεντρωμένες διοικήσεις, οι οποίες σε έγγραφό τους ανέφεραν πως αυτές είναι αρμόδιες για τη διαχείριση. Εσείς ο ίδιος στείλατε επιστολή ζητώντας να κλείσει το θυρόφραγμα, κύριε Υπουργέ. Γιατί είστε υπέρ, από ό,τι έχουμε νιώσει, του υδάτινου πλούτου και της λίμνης Βεγορίτιδας και παρόλα αυτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχε, δεν έλαβαν υπόψη ούτε εσάς, ούτε τις αποκεντρωμένες, ούτε το Δήμο Έδεσας και Σκύδρας και τις ομόφωνες αποφάσεις τους. Μέχρι που τελευταία φτάσαμε πλέον στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου η αντιπολίτευση απείλησαν και εκείνοι με εισαγγελείς και έκλεισε ο Αντιπεριφερειάρχης, κατόπιν βέβαια και της παρέμβασης του κυρίου Περιφερειάρχη, του κυρίου Καρυπίδη, με απόφαση του το θυρόφραγμα. Την Κυριακή που μας πέρασε, προχθές, είχαμε σύσκεψη όλοι εμείς, όπου αφού εκφράσαμε τις ευχαριστίες μας προς το πρόσωπό σας, κύριε Υπουργέ, αποφασίσαμε ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να βιάσει ξανά τη λίμνη Βεγορίτιδα. Η Βεγορίτιδα δεν θα γίνει κορώνια και ούτε πρόκειται να επιτρέψουμε να γίνει κάρλα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Φλόρινας μαζί με τους προστάτες τους, Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας και Δήμαρχο Αμιντέου και λοιπούς εμπλεκομένους, θα κριθούν από την ελληνική δικαιοσύνη πολύ σύντομα, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στην Έδεσα. Εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω όσες απειλές και εκβιασμούς δεχτούμε. Τέλος δηλώνουμε πως το νερό είναι ζωή, τα ψάρια είναι ζωή, τα πουλιά είναι ζωή, η πανίδα και η χλωρίδα γενικότερα είναι ζωή. Χωρίς αυτά δεν υπάρχουμε εμείς. Για κάποιους εδώ μέσα ισχύει η λαϊκή ρίση. Διψάει η αυλή τους για νερό και αυτοί αλλού ποτίζουν. Τα μόνα που ζητούμε είναι να βρεθεί τρόπος να παραληφθεί η ειδική περιβαλλοντική μελέτη με τις απαραίτητες αλλαγές στα ανώτατα όρια, να συσταθεί φορέα διαχείρισης, να γίνει μελέτη καθορισμού της στάθμης, να λειτουργήσουν οι βιολογικοί και να εφαρμοστούν έργα συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών της ΔΕΗ, Άγρα και της Τάφρου 66, προκειμένου αν κληθούμε ποτέ να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πραγματικά πλημμυρικά φαινόμενα. Τέλος, θέλω να αναφέρω ότι προχθές είχαμε ένα σκηνικό στην Άρνησα, τον παρολίγον πνιγμό ψαροτουφεκά, ο οποίος μπλέχτηκε στα σύρματα, τα δέντρα και τις κολόνες και τις παλμέτες που είναι μέσα στη λίμνη, καθώς φύτευαν μέσα στη λίμνη, και κατά τύχη γλίτωσε. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.